από τις πιο επιτυχημένες χοροπαραστάσεις των Δημητρίων φιλοξενήθηκε στην αποθήκη των δυτικών πρώην σφαγείων. Εκατοντάδες θεατές κατέκλυσαν τις κερκίδες, έχοντας δίπλα τους διευθυντές θεατικών οργανισμών του εξωτερικού, οι οποίοι ως προσκεκλημένοι της οργάνωσης παρακολουθούν και αξιολογούν τη νέα θεατρική και χορευτική γενιά της χώρας μας. Μετά από 53 χρόνια, τα Δημήτρια πρέπει κάποια στιγμή να συνομιλήσουν και με την θεατρική κοινότητα και γενικά την καλλιτεχνική κοινότητα της Ευρώπης. Ναι, μεν είχαμε ξένες παραστάσεις τόσα χρόνια, όμως δεν είχαμε νυχτή επικοινωνία. Δεν είχαμε κόσμο να έρχεται να μας βλέπει, να πηγαίνουμε, τέλος πάντων να υπάρχει έτσι αυτό το δούνε και λαμπίν και εμείς να ανήκουμε σε ένα χάρτη καλλιτεχνικό της Ευρώπης. Φέτος βάλαμε το στοίχημα, πιστεύω το κερδίσαμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Ο κ. Παζαλίδης είναι αλήθεια ότι εδώ και 2 χρόνια προσπαθεί και να μας πείσει και να βοηθήσει όσο μπορεί για να στήσουμε αυτό το showcase. Ένα φεστιβάλ, περίπου ένα φεστιβάλ, δεν είναι ακριβώς ένα φεστιβάλ, είναι μια αγορά θα έλεγα, όπου θεατρικά σχήματα της πόλης καλούνται, έρχονται, παίρνουν μέρος στο showcase και καλώντας τους καλλιτεχνικούς διευθυντές από τα άλλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ να μπορέσουν να παρακολουθήσουν όλη αυτή τη θεατρική παραγωγή στη Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα να βρουν ενδιαφέρον, να γνωρίσουν δηλαδή τη θεατρική παραγωγή, να δούνε την πόλη, να δούνε τον τόπο που παράγονται όλα αυτά τα πραγματικά οι σοβαρές προτάσεις και εάν από αυτές τις προτάσεις προκύψει κάποια αγορά θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Φέραμε αξιόλογους συναδέλφους από το εξωτερικό για πρώτη φορά. Υπήρχαν και άτομα που πρώτη φορά ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Για πρώτη φορά έμαθαν ότι υπάρχουν Δημήτρια. Εμείς το θεωρούσαμε δεδομένο ότι νομίζαμε ότι όλος ο κόσμος ξέρει ότι υπήρχαν Δημήτρια. Δεν το ήξερε. Γιατί ποτέ δεν είχαμε καλέσει κόσμο να μας δει. Φέτος πήραμε, θεωρήσαμε ότι έφτασε ο χρόνος, ορίμασε και με όλο το οικονομικό κόστος πήραμε το ρίσκο, είμαστε ευχαριστημένοι, συναντήσαμε δυσκολίες, πλησιάζουμε στο τέλος και το ταμείο δείχνει σύν. Την παράσταση παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Ευρυπίδης Λασκαρίδης και η ομάδα Όσμωσης.